Okay. Σας καλωσορίζω σε μια ακόμα διάλεξη του μαθήματος λειτουργικά συστήματα, τηλεδιάλεξη λόγω των ειδικών καταστάσεων που έχουμε βρεθεί. Θα δούμε αρκετά θέματα σε αυτή τη σημερινή διάλεξη, όπως θέματα που σχετίζονται με χρονοπρογραμματισμό και χρονοδρομολόγηση, θέματα εικονικής μνήμης, virtual memory, physical memory και όπως πάντα θα σας δείξω θέματα από scripts που αναπτύσσω για τα διάφορα συστήματα που διαχειρίζομαι. Πριν αρχίσω όμως, ευκαιρία να δω το chat όπου αναφέρονται κάποια θέματα, κάποιες ερωτήσεις. Αν μπορούμε, αναφέρει ένας συναδελφός σας, στα νήματα να στείλουμε το ονοματεπώνυμο με ένα νήμα και μια μεταβλητή. Ασφαλώς και γίνεται. Θυμίζω ότι αν θέλουμε να περάσουμε δύο παραμέτρους, θα πρέπει να τις κάνουμε struct. Άρα δημιουργούμε ένα struct και στέλνουμε το struct ως παράμετρο. Και να υπενθυμίσω ότι αρκετά θέματα με νήματα γίνονται και στο online φροντιστήριο. Δηλαδή χθες στο φροντιστήριο, στο online φροντιστήριο, ασχολήθηκε ο συνεργάτης μου με θέματα σχετικά με νήματα, με θέματα που θα κληθείτε σήμερα στο MPS, στο Minimum Programming Skills που έχουμε, να επιλύσετε. Υπενθυμίζω επίσης ότι τα εργαστηριακά φυλάδια συνοδεύονται από YouTube βίντεο, που μπορείτε και εκεί να βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που δίνετε. Λοιπόν, ας σας δείξω κάποια θέματα, ας κάνω share την οθόνη μου, να ξεκινήσω με το share screen, την οθόνη που έχω το e-class. Ωραία, αρχικά ας δούμε το e-class και συγκεκριμένα αυτό που έχετε να παραδώσετε σήμερα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στο σύστημα. Αρχιτεκτονική, λοιπόν, λειτουργικά συστήματα. Να δούμε το σχέδιο εργαστηρίων. Μπορείτε από τις ανακοινώσεις να το βρίσκετε κάθε φορά. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχετε MPS. Αν βγει μια ανακοίνωση, όπως έχει βγει ήδη, παρατηρώ, στο site, έχει βγει από τον βοηθό μου, δεν το είχα δει. Σήμερα λοιπόν, 5 Πέμπτου, θα γίνει εξέταση του δεύτερου MPS εξ αποστάσεως, 8 και 20 με 9. Θα συνδεθείτε όλοι στην τηλεαίθουσα 5, σε αυτή τη διεύθυνση όμως. Αυτή είναι διεύθυνση ειδικά για το MPS. Απλώς γίνεται στο χώρο της αίθουσας 5, άρα συνδέστε σε αυτή την αίθουσα στις 8 η ώρα. Θα διατηρείτε ανοιχτή σύνδεση στο κανάλι του Zoom όση ώρα κρατάει η εξέταση, μέχρι να παραδώσετε κάτι στο e-class. Μόλις ολοκληρώσει την εργασία σας, ασφαλώς παραδίδεται στο e-class και φεύγετε από το Zoom. Δεν χρειάζεται να δηλώνετε χρονοθυρίδες σε κάθε εξέταση. Είναι υποχρεωτική ακόμα και μηδενική, δηλαδή πρέπει να παραδώσετε κάτι ακόμα και μηδέν. Ακόμα και ένα άδειο αρχείο, αρκεί να παραδώσετε κάτι, γιατί θα χρησιμοποιηθεί αυτό ως παρουσία στο εργαστήριο. Ωραία, έχει βγει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από τον κύριο Σιδέρη, τον συνεργάτη μου, για τη σημερινή εξέταση. Υπενθυμίζω, η σημερινή εξέταση αφορά νήματα, άρα θα πρέπει να έχετε δουλέψει σε νήματα και μπορεί να ζητηθεί και κάτι από script. Να γράψετε ένα απλό script που να ζητάει π.χ. μια μεταβλητή, να γράψετε κάτι και ούτω καθεξής. Να διαβάσετε μια μεταβλητή από το script και να την εκτυπώσετε. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, κάπου έχει αναρτηθεί, απλώς δεν το βρίσκω τώρα. Ξέρετε ότι παραδίδεται κατά διαστήματα της ασκήσης, σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα, οπότε θα πρέπει προσεχώς, μόλις αναρτηθεί η επόμενη άσκηση, να την δουλέψετε. Ωραία, κλείνουμε το e-class.
Να επιθυμίσω ότι υπάρχουν και online ραντεβού σήμερα, όποιος θέλει να πάρει μέρος στις ώρες γραφείου που έχω. Υπάρχουν διαθέσιμες χρονοθυρίδες και μπορώ να σας δείξω κάποια ενδιαφέροντα θέματα που συνδέονται με το μάθημα με τα λειτουργικά συστήματα. Αρχικά, να σας δείξω αυτή τη διεύθυνση που έχω βρει. Η διεύθυνση αυτή είναι το Multics μέσω web browser. Έχετε δει στο Zafora τη σύνδεση μέσω SSH, δηλαδή πώς μπορείτε να συνδεθείτε στο Zafora, στο server που έχω ρυθμίσει για εσάς τους φοιτητές, μέσω Selenebox, το οποίο σου επιτρέπει να έχεις μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση μέσω του browser. Κάποια ίδια λογική βρίσκουμε και στο Multics webpage. Δηλαδή, σε αυτή εδώ τη σελίδα, κάποιος μπορεί να συνδεθεί σε ένα λειτουργικό σύστημα Multics, που υπενθυμίζω, το Multics είναι ο πρόγονος του Unix. Μπορεί να είναι shell, αλλά δεν έχει τις εντολές που έχουμε συναντήσει και έχουμε μάθει στο φλοιό που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, ls που θα περίμενε κάποιος... Α, όχι, πρέπει να συνδεθούμε. Guest. Συνδεόμαστε με incorrect login word guest. Α, πρέπει να γράψουμε enter guest. Όχι, συγγνώμη, enter guest. Με κεφαλαίο το G. Και συνδεθήκαμε στο σύστημα αυτό. Βλέπετε ότι δεν έχει την προτροπή που έχουμε συναντήσει. Δίνω κάποιες εντολές. ls print job output available. Δηλαδή, τώρα αυτό που βλέπουμε ήταν κάποτε ο πρόγονος του Unix. Βλέπετε πόσο δύσχρηστο είναι. Σου έχει κάποιο help βέβαια και ούτω καθεξής. Process, dir, μηνύματα τα οποία ενδεχομένως είναι κρυπτογραφικά και δεν μοιάζουν τόσο πολύ με τα σημερινά λειτουργικά συστήματα τύπου Linux. Αλλά εντούτοις είναι ένα ενδιαφέρον ταξίδι στην ιστορία. Κάποιος μπορεί, συνδέοντας τον browser του σε αυτή τη διεύθυνση m.trnsz.com anko.8765, να γευτεί λίγο την ιστορία. Δηλαδή να μεταβεί νοητικά σε ένα υπολογιστή της δεκαετίας του 70 και να χειριστεί να το χειριστεί σαν να ήταν σε ένα τέτοιο τερματικό. Λοιπόν, δεν θα δώσω άλλο χρόνο σε αυτό. Ενδιαφέρον σύστημα για κάποιον που θέλει να γνωρίσει την ιστορία. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει κάποιο compiler, CC, compiler. Θέλει να πειραματιστεί κάποιος για να βρει. Γράψει το tut για το tutorial όπως αναφέρει. Δεν θα κάτσουμε να διαβάσω άλλο. Αλλά κάποιος που θέλει ενδεχομένως να εκτελέσει τον προσωμιωτή Multics σε ένα δικό του σύστημα για να επιτύχει καλύτερη απόδοση, μπορεί να επισκεφτεί τη σελίδα Multic, όπως λέτε εδώ, multicians.org, Multic Simulator. Μπορεί να κατεβάσει αυτόν τον προσωμιωτή. Αναφέρει το σύστημα ότι παρέχει ένα simulated front-end processor, δηλαδή έναν επεξεργαστή που μοιάζει με το Multics. Έχει πρόσβαση σε εικονικούς δίσκους, εικονικές κασέτες, tapes. Μπορεί να στέλνεις mail, υπάρχουν κάποιοι diamonds και ούτω καθεξής. Μπορεί κάποιος λοιπόν να εκτελέσει το δικό του υπολογιστή, Multics, κυρίως για να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα, δεν χρησιμοποιείται πουθενά το Multics πια, αλλά είναι πρόγονος. Και μερικές φορές για να γνωρίσουμε καλύτερα το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε, αξίζει να επισκεφτούμε κάποιο μουσείο. Εδώ πέρα μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επισκεφτούμε το μουσείο του Multics. Okay. Μια ερώτηση σχετικά με το sysctl του kernel. Το sysctl είναι εντολή που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής. Ένας απλός χρήστης δεν έχει λόγο να την εκτελέσει. Για παράδειγμα, και στο FreeBSD και στο Linux υπάρχει αυτή η εντολή. Μπορούμε να δούμε man από το manual sysctl για να μας πει είναι get or set kernel state, δηλαδή είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ενεργοποιεί
κάποιες καταστάσεις στον πυρήνα, ένας απλός χρήστης δεν θα χρειαστεί ποτέ να το ξέρει, απλώς ένας διαχειριστής όμως χρειάζεται να το ξέρει, γιατί μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει διάφορα flags. Για παράδειγμα, άμα δώσουμε sysctl να συνδεθώ στο Zafora και άμα δώσω sysctl παύλα α, μου αναφέρει όλες τις σημαίες που έχει το σύστημα. Κάποια πεδία είναι read-only, για παράδειγμα το kernel OS type είναι το λειτουργικό σύστημα FreeBSD και είναι read-only, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Κάποια άλλα πεδία μπορούμε να τα αλλάξουμε. Βλέπετε λοιπόν τον μέγιστο αριθμό, συντύχει τώρα επιλέγω μια παράμετρο, το μέγιστο αριθμό διεργασιών max processes, δηλαδή τον μέγιστο αριθμό διεργασιών per UID, αναχρήστη. Δηλαδή, ο χρήστης το πολύ μπορεί να δημιουργήσει 12.186 εργασίες. Max files per proc, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορεί να έχει ανοίξει μια διεργασία. Αυτή τη στιγμή φέρει τη ρύθμιση 18.432. Μπορεί σε εσάς να έχει άλλες τιμές, γιατί ανήκετε σε άλλο group. Οι καθηγητές ανήκουν σε άλλο group, οπότε έχουν και οι υποσυδιδάκτορες έχουν αυξημένα δικαιώματα. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις τρέχουσες τιμές του συστήματος. Και το Linux έχει. Έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε αυτές τις τιμές, για να το δούμε λίγο, sysctl παύλα α. Βλέπετε λοιπόν εδώ, στο Linux, τις τιμές που φέρει το Pleiades. Είναι πάρα πολλοί παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να θέτουν από το διαχειριστή. Δεν χρειάζεται παραπάνω να μιλήσουμε γι' αυτό. Απλώς εσείς να ξέρετε ότι το sysctl είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ρυθμίζει τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και χρησιμοποιείται μόνο από το διαχειριστή. Η ερώτηση τι αναφέρει kernel threads, max threads. Αναφέρει λοιπόν η ερώτηση να δώσουμε sysctl kernel threads, max thread per proc. Είναι στο FreeBSD. Κοιτάξτε λίγο. Έδωσα στο Linux αυτή την εντολή του sysctl να μας αναφέρει το μέγιστο αριθμό νημάτων ανά διεργασία. Στο Linux δεν υπάρχει. Υπενθυμίζω ότι στα λειτουργικά συστήματα ο βασικός διακομιστής που δουλεύουμε είναι FreeBSD. Αυτά που αναφέρω στα φυλάδια και στη θεωρία αρχικά δοκιμάζονται σε FreeBSD. Και συνέχεια κάποια και σε Linux. Άρα λοιπόν, στο FreeBSD, όπως βλέπετε εδώ, αν δώσετε αυτή την εντολή που σας έχω δώσει, sysctl kern threads max threads per proc, θα σας αναφέρει ότι ο μέγιστος αριθμός τμήματων αναδιεργασία είναι 1500. Στο FreeBSD λοιπόν, η ρύθμιση αυτή τη στιγμή που είναι στο Zafora είναι 1500. Δεν είναι σε κάθε FreeBSD σύστημα 1500. Εγώ το έχω ρυθμίσει 1500. Μπορώ να χρησιμοποιήσω να το ρυθμίσω σε άλλη τιμή ως διαχειριστής, επειδή είμαι root σε αυτό το σύστημα. Μπορώ να ρυθμίσω τον πυρήνα να συμπεριφέρεται ακριβώς όπως χρειάζεται για να είναι σταθερός και να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες απρόσκοπτα σε όλους εσάς τους φοιτητές που συνδέεστε στο διακομιστή. Στο Pleiades δεν μπορείτε να το τρέξετε. Βλέπετε στο Zafora το εκτέλω, επειδή λαμβάνω ερωτήματα σχετικά με αυτό το sysctl το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, κάνω share την οθόνη. Βλέπετε ότι στο Zafora έχω εκτελέσει το sysctl. Στο Pleiades, αν πας να το εκτελέσεις, σου αναφέρει no such file or directory. Δεν το αναγνωρίζει. Άρα η απάντηση είναι η παράμετρος του πυρήνα που εμφανίζεται με το sysctl βρίσκεται μόνο σε μηχάνημα FreeBSD. Γι' αυτό δεν μπορείτε να το εκτελέσετε στο Pleiades. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν παρακάτω. Και θα σας δείξω ένα κομμάτι κώδικα σε C το οποίο επιτρέπει κάποιον απλό χρήστη να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια που έχει ένα πρόγραμμα που βρίσκεται συνήθως εγκατεστημένο σε Linux σύστημα, το screen. Βέβαια, αυτό το πρόγραμμα έχει πατσαριστεί στους δικούς μας servers, δεν είναι πια διαθέσιμο, απλώς για να σας δείξω πώς συνήθως δημιουργείται ένα exploit. Αυτό λοιπόν, βλέπετε, είναι ένα σκριπτάκι σε binbash, το οποίο δημιουργεί κάποιο πρόγραμμα, όπως βλέπετε, τύπου C, στο TMP, δηλαδή αυτή εδώ η σύνταξη, ίσως να το βάλω και στο notepad για να
μεγεθύνω τα γράμματα, notepad syn syn, notepad syn syn. Ωραία, το βάζω εδώ και το βλέπουμε καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί cut μέχρι το EOF, μέχρι λοιπόν να διαβάσει το χαρακτήρα EOF που εμφανίζεται στη γραμμή 21 και το τοποθετήσει σε ένα αρχείο.c. Άρα λοιπόν αυτό το shell, το shell script, δημιουργεί ένα αρχείο C. Κοιτάξτε το ποιο είναι το αρχείο C, το οποίο φέρει αυτές τις γραμμές. Δηλαδή είναι εντολές C, εντολές που θα κάνουμε στα φυλάδια αυτά του εργαστηρίου. Στη συνέχεια το κάνει compile, GCC. Κάνει compile λοιπόν ως βιβλιοθήκη όμως. Βλέπετε ότι δίνει παραμέτρους σε R και LDL, ότι είναι να δημιουργήσει βιβλιοθήκη.show. Διαγράφει το ίχνος του με το RM. Δημιουργεί ένα ακόμα αρχείο.c, το οποίο αυτό το αρχείο.c εκτελεί το shell. Κάνει compile αυτό το αρχείο C. Και κοιτάξτε τώρα πώς εκτελεί. Εκτελεί λοιπόν το πρόγραμμα screen, φορτώνοντας την ειδική βιβλιοθήκη που έχει δημιουργήσει πιο πριν. Και αυτό έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί με δικαιώματα root, γιατί το screen είναι setuid, άρα εκμεταλλεύεται μια ευπάθεια που έχει ένα πρόγραμμα setuid, που σημαίνει ακόμα και ο απλός χρήστης να το εκτελέσει θα λάβει δικαιώματα διαχειριστή. Και θα εκτελεστεί το root shell και θα έχει ο απλός χρήστης, χωρίς να ξέρει τον κωδικό του root, δικαιώματα root. Αυτό είναι exploit για το πρόγραμμα screen 4.5.0. Ασφαλώς το Zafora δεν λειτουργεί πια αυτό. Έτσι καλώς δεν λειτουργούσε, γιατί είναι για Linux αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εντούτοις είναι ένας ωραίος τρόπος να καταλάβουμε ένα απλό exploit πώς λειτουργεί. Δηλαδή, αρκεί κάποιος να εκτελέσει αυτό το bus αρχείο, θα δημιουργήσει τα δύο αρχεία C που απαιτούνται, θα τα κάνει compile και θα εκτελέσει το πρόγραμμα που έχει την ευπάθεια, χρησιμοποιώντας αυτά τα αρχεία που δημιούργησε για να αποκτήσει root shell χωρίς να έχει δικαιώματα διαχειριστή. Κλείνω λοιπόν αυτό το σκρυπτάκι. Αυτό δεν το έχω φτιάξει εγώ, αλλά θα σας δείξω ένα σκρυπτάκι που έχω φτιάξει εγώ. Όχι βέβαια για exploit, αλλά για μια άλλη λειτουργία, και ας σας δείξω λοιπόν αυτό το script. Πολλές γραμμές, θα το δούμε όλο. Να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά από το 2010 περίπου, άρχισα να δημιουργώ ένα δικό μου distribution βασιζόμενος στο Linux Ubuntu. Οπότε ξεκίνησα από το Linux Ubuntu και πήγα και το τροποποίησα με τρόπο ώστε να κάνω ένα live USB flash disk, το οποίο είναι ακριβώς το δικό μου distribution με ακριβώς τα πακέτα που θέλω και τις ρυθμίσεις που θέλω. Άρα λοιπόν, έχω εγώ τη δυνατότητα να μπουτάρω με ένα USB φλασάκι ένα δικό μου distribution, να έχει το δικό μου window manager και τα δικά μου προγράμματα. Και επειδή αυτό συνήθως το φλασάκι το χρησιμοποιώ ακόμα και σε μηχανήματα που εκτελούνται μόνιμα, που είναι μόνιμα ανοιχτά, 24/7, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, θα ήθελα εγώ να έχω τη δυνατότητα να γίνεται και αυτόματα μια ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, εδώ σας παρουσιάζω ένα σκριτάκι που έχω δημιουργήσει, γιατί όταν ήθελα να κάνω μια ενημέρωση, έπρεπε να βγάλω το φλασάκι από τον υπολογιστή, να πάω σε έναν άλλο υπολογιστή, να γράψω το καινούριο distribution και να το ξαναφέρω στον υπολογιστή που ήθελα να το εκτελέσω. Αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, και ήθελα εγώ να δημιουργήσω τη διαδικασία ένα OTA upgrade, δηλαδή over the air upgrade, δηλαδή μια ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος, όπως το κινητό σας τηλέφωνο μέσω του Wi-Fi ενημερώνεται, έτσι και αυτό το USB φλασάκι μέσω του Wi-Fi ενημερώνεται. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα τέτοιο αρχείο, το live update, το οποίο εκτελείται από κάθε σύστημα του δικού μου distribution μια συγκεκριμένη στιγμή κάθε βράδυ, και ας δούμε κάποιες εντολές που έχω βάλει μέσα. Το έχω δημιουργήσει, ξαναλέω, από το μηδέν όλο αυτό. Όπως και πολλά άλλα σκρυπτά, και τώρα σας παρουσιάζω αυτό που κάνει ενημέρωση το λειτουργικό σύστημα over the air. Αρχικά ελέγχει ότι εκτελείται με δικαιώματα root. Βλέπετε εδώ το backtick. Εξετάζεται κατά πόσο ο χρήστης είναι root. Αν δεν είναι root, σου εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα ότι δεν έχει δικαιώματα root και σταματάει η εκτέλεση.
Στη συνέχεια έχω κάποιες μεταβλητές και μπορεί να δεχτεί το σκριπτάκι αυτό δύο παραμέτρους. Η παράμετρος F σημαίνει full, που σημαίνει ότι θα ενημερωθεί και ο πυρήνας και το userland και, και βιβλιοθήκες του kernel και η NetAppD, όλα τα αρχεία, τα πάντα. Διαφορετικά γίνεται ενημέρωση μόνο των προγραμμάτων χρήστη. Και το force σημαίνει ναι, θέλω να γίνει το upgrade ακόμα και ενδεχομένως χωρίς καν να με ρωτήσει, γιατί αλλιώς σε ρωτάει. Και αυτό εκτελείται με παράμετρο παύλα yes όταν είναι unattended, δηλαδή όταν θα εκτελεστεί αυτόματα χωρίς να είναι μπροστά στο τερματικό ο διαχειριστής, άρα δεν θα περιμένει απάντηση και θα το ρωτήσει. Βρήκα το update αυτό, θέλεις να το κατεβάσω και να το εγκαταστήσω. Με την παράμετρο παύλα yes δεν θα σε ρωτήσει τίποτα, θα το κάνει αυτόματα. Άρα αρχικά, με αυτή εδώ τη δομή, βλέπετε ότι χρησιμοποιώ το δολάριο DSE, είναι ο αριθμός των παραμέτρων του script. Οπότε αν ο αριθμός των παραμέτρων του script είναι greater than, είναι μεγαλύτερος από 0, σημαίνει ο χρήστης έχει δώσει κάποιες παραμέτρους. Και παρατηρήστε ότι χρησιμοποιώ το shift, ότι κάθε φορά που διαβάζω μια παράμετρο, κάνω shift, οπότε την πετάω έξω αυτή την παράμετρο για να πάμε στην επόμενη παράμετρο. Και έτσι διαβάζονται όλες οι παράμετροι του script. Στη συνέχεια έχω κάποιες συναρτήσεις, αλλά ας πάμε στην εκτέλεση του κώδικα. Επίσης, ελέγχεται κατά πόσο υπάρχουν συγκεκριμένοι κατάλογοι όπου υποδηλώνουν ότι είναι το δικό μου distribution και δεν είναι κάποιο άλλο. Και κοιτάξτε, π.χ. αυτή τη γραμμή όπου λέει αυτή είναι μια συνάρτηση το Ubuntu 18 Present που έχω φτιάξει. Βρίσκεται μέσα στην αρχείο συναρτήσεων. Και αν είναι Ubuntu 18, τότε επιστρέφει true. Δηλαδή, αν το συγκεκριμένο distribution είναι το Ubuntu 18, επιστρέφει true. Διαφορετικά είναι η προηγούμενη έκδοση του Ubuntu, οπότε επιστρέφει false. Και αυτό γιατί το χρησιμοποιώ, για να διαφοροποιήσω το base update. Δηλαδή, εκεί που βρίσκεται η διεύση του update. Εδώ το base update, να φανταστείτε, είναι κάτι της μορφής HTTP. Το όνομα του server, π.χ. Ubuntu 18 files, για παράδειγμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση, σε περίπτωση που δεν είναι Ubuntu 18, άρα αυτό επιστρέψει false, τότε θα εκτελεστεί το κομμάτι OR, όπου θα θέσει base update, πάλι μία άλλη διεύθυνση, για παράδειγμα Ubuntu 16. Άρα λοιπόν, αυτό το σκριπτάκι μπορεί να εκτελεστεί για διάφορα distributions που εγώ υποστηρίζω. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω δύο live USB, ένα για Ubuntu 18 και ένα Ubuntu 14. Και αναλόγως σε ποιο σύστημα εκτελείται, κατεβάζει το αντίστοιχο update. Επίσης, προσέξτε εδώ ότι ενεργοποιώ το trapped. Το trapped σημαίνει σε περίπτωση που στο πρόγραμμα αυτό ληφθεί σήμα interrupt, δηλαδή Ctrl-C, term του τερματισμού ή exit ή σταματήσει η εκτέλεση του προγράμματος, τότε να εκτελεστεί το κομμάτι αυτό του κώδικα. Δηλαδή, RM διάγραψε τα log files χωρίς να εμφανίσει καθόλου κάποια έξοδο. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτό το trap. Και στη συνέχεια, αν δεν υπάρχει η τιμή του TMP DIR, της μεταβλητής TMP DIR, θέσε ως τρέχον κατάλογο εργασίας το κάθετος TMP. Ελέγχονται πάλι κατά πόσο κατάλογοι υπάρχουν. Εμφανίζονται μηνύματα διαγνωστικά, όπως ότι θα θέσω το TMP DIR file σε αυτό το αρχείο. Ελέγχει κατά πόσο υπάρχει το version file. Κάθε live USB έχει το version number, δηλαδή τον αριθμό έκδοσης, μπορούμε να πούμε. Και αν υπάρχει, βλέπετε εδώ, το κάνει cut, τον εκτυπώνει. Δηλαδή κάνει cut και βρίσκει, είναι ένα νούμερο, 50, 51, 52 για παράδειγμα κτλ. Και αν αυτό, όπως βλέπετε, είναι κενό, δηλαδή δεν υπάρχει ή δεν έχει διαβαστεί αυτό το αρχείο, τότε θέτουμε ότι είμαστε στην έκδοση 0. Όπως το ίδιο γίνεται το else, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο της έκδοσης. Δηλαδή, αν εκτελεστεί σε ένα σύστημα που είναι κατεστραμμένο το αρχείο της έκδοσης, θα θεωρήσει ότι είναι έκδοση 0. Διαφορετικά, το my version θα είναι ένα νούμερο, π.χ. 40.
Θα μπορούσα, για παράδειγμα, να σας δείξω σε ένα σύστημα εδώ που εκτελείται με αυτό το live. Για να δούμε την έκδοση που έχει. Να δω ποια έκδοση έχει. USL Local Bin Script System Live Version. Αυτό είναι στην έκδοση 45, το συγκεκριμένο σύστημα. Και άμα εκτελέσουμε ως διαχειριστές το Live USB Update, θα μας πει ότι είναι updated το σύστημα. Να το. Το εκτέλεσε λοιπόν, το εκτέλεσε αυτή την ώρα. Η έκδοση που έχει το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι 45. Online η έκδοση είναι 45 και δεν υπάρχει κανένας λόγος για ενημέρωση. Έτσι λοιπόν, μπορώ να επιστρέψω εδώ πέρα. Προσπαθεί να κατεβάσει το config file αν υπάρχει. Χρησιμοποιώ το wget και αν έχει κατέβει κάτι με επιτυχία, τότε το wget επιστρέφει 0. Άρα, αν έχει έρθει με επιτυχία, θα έχει τιμή 0 και μπορώ να συνεχίσω παρακάτω. Παρατηρήστε ότι κάθε φορά που κατεβάζω ένα αρχείο από το ίντερνετ, κατεβάζω πάντα και το hash αυτού του αρχείου, την ψηφιακή υπογραφή MD5, προκειμένου να επιβεβαιώσω ότι αυτό που κατέβασα είναι σωστό και ότι δεν έχει τροποποιηθεί από κάποιον ενδιάμεσα. Δηλαδή, είτε κάποιος θα μπορούσε να έχει μπει στο κεντρικό σερβερ και να έχει αλλάξει αυτά τα αρχεία και να έχει βάλει δικά του, είτε θα μπορούσε κατά τη διάρκεια που αποστέλλονται αυτά τα αρχεία από το σερβερ να τα τροποποιήσει κάποιος. Και πώς γίνεται ο έλεγχος αυτής της ψηφιακής υπογραφής? Να σημειώσω ότι είναι για θέμα ασφάλειας πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχετε κάθε φορά την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων που κατεβάζετε. Αυτό είναι το γνωστό hash. Το hash μπορεί να είναι συνήθως MD5 ή SHA-256. Ακόμα και ένα ISO που θα κατεβάσετε από τα Windows, για παράδειγμα, ή ένα Linux, αυτός που το έχει δημιουργήσει σας δίνει και το ψηφιακό αποτύπωμα, το hash. Το hash το οποίο είναι ένας αριθμός αυτός ο αριθμός συνδέεται μοναδικά με το αρχείο. Για παράδειγμα, αν κάνω MD5, μάλλον να δημιουργήσω ένα αρχείο. Αν δημιουργήσω ένα αρχείο, 1, 2, 3, και βάζω test 1, 2, 3 και θελήσω την εκτύπωση της ψηφιακής υπογραφής αυτού του αρχείου, βλέπετε ότι επιστρέφεται αυτό το string. Αυτό το string μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να επιβεβαιώσω ότι δεν έχει τροποποιηθεί το αρχείο. Γιατί αν τροποποιηθεί το αρχείο, κοιτάξτε λίγο, θα προσθέσω π.χ. ή μάλλον θα αλλάξω ένα χαρακτήρα. Το εψιλον κεφαλαίο θα το κάνω εψιλον μικρό. Άρα λοιπόν τροποποίησα ένα byte. Θυμάστε πριν ότι είχε C αυτή την τιμή. Να την φέρω λίγο παρακάτω. Πριν είχε αυτή την τιμή το hash. C14F κτλ. Αν ξαναεκτελέσω τώρα MD5, θα δείτε ένα χαρακτήρα άλλαξα και έχει αλλάξει τελείως το hash. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το ένα με το άλλο. Θα το δείτε βέβαια και στο μάθημα ασφάλεια, αλλά με τη χρήση των hashes επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το αρχείο δεν έχει τροποποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό οτιδήποτε και να κατεβάζετε από το ίντερνετ, κυρίως μεγάλα αρχεία ISO όπως Windows ή Linux ISO, να επιβεβαιώνετε ότι η ψηφιακή υπογραφή αυτή δεν έχει αλλάξει. Και εγώ λοιπόν έχω δημιουργήσει για τα αρχεία που έχω στο online server που γίνεται το update, αυτή η ψηφιακή υπογραφή. Αν θέλετε βέβαια να είστε ένα επίπεδο περισσότερο ασφαλής, τότε θα χρησιμοποιήσετε hash που συνδέεται με ένα public key, αλλά αυτό το αφήνουμε για πιο προχωρημένες καταστάσεις. Εμένα μου αρκεί το MD5, να λέγω το MD5. Γιατί μπορεί όταν κατεβαίνει κάτι από το server να χαθεί κάποιο πακέτο, να χαλάσει κάτι και να έρθει καταστραμμένο. Και δεν θα ήθελα το αυτοματοποιημένο script που κάνει ενημέρωση το όλο το λειτουργικό σύστημα να κατεβάσει κάτι καταστραμμένο, να κάνει apply κάτι καταστραμμένο και μετά να κολλήσει ο server. Να φανταστείτε, εγώ αυτό το φλασάκι το έχω σε συστήματα που λειτουργούν μήνες online. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό
να υπάρχει η επιβεβαίωση ότι οποιοδήποτε update θα έρθει σωστά, θα γίνει απλά ή σωστά και δεν θα καταστρέψει αυτό το server. Γιατί, για παράδειγμα, να σας πω τώρα τι γίνεται. Έχω ένα server στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι unattended. Δηλαδή, λειτουργεί μόνος του εδώ και μήνες και ειδικά τώρα λόγω καραντίνας που βρίσκομαι στην Κοζάνη δεν μπορώ να πάω να το επιδιορθώσω. Όμως, λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα με το δικό μου distribution. Και γίνονται και τα updates κανονικά. Όταν εγώ θελήσω λοιπόν να ενημερώσω το base image, τότε αυτόματα, χωρίς να δώσω οποιοδήποτε εντολή, γίνεται η ενημέρωση. Άρα πρέπει να είμαστε 10 φορές πιο σίγουροι ότι αυτό που θα κάνουμε ως ενημέρωση θα είναι σωστό και δεν θα προκαλέσει κατάρρευση του συστήματος. Και αυτό επιβεβαιώνει το MD5. Αν είναι επιβεβαίωση σωστή, τότε είναι valid το αρχείο και το χρησιμοποιούμε. Διαφορετικά, αναφέρει είναι invalid και το αγνοεί. Πώς βρίσκω τώρα την online έκδοση? Βλέπετε, κάνω wget, προσπαθώ έως 3 φορές να φέρω το version. Και κοιτάξτε τώρα ένα άλλο tip που χρησιμοποιώ. Αυτό είναι ένα απλό αρχείο, το version. Ένα απλό αρχείο που έχει νούμερο. Όμως, βάζοντας το ερωτηματικό και μια τιμή που συνδέεται με τη ημερομηνία, τότε αμέσως απενεργοποιώ το caching. Γιατί αυτό το αρχείο, επειδή είναι αρχείο και είναι ένα νούμερο, είχα παρατηρήσει κάποτε ότι αν ήταν 42 και το έκανα 43, ο web server θα παρήχε το cast αντίγραφο, αυτό που βρίσκεται ήδη στην μνήμη του και όχι αυτό που είχε πραγματικά αλλάξει. Τοποθετώντας σε ένα αρχείο λοιπόν το ερωτηματικό και μια ημερομηνία, είναι σαν να ζητάω ένα άλλο αρχείο. Στην πράξη το ίδιο αρχείο θα έρθει, version. Απλώς επειδή αυτό θα θεωρηθεί ως παράμετρος που την περνάμε στο αρχείο, θα οδηγήσει το web server να μην χρησιμοποιήσει καθόλου το caching του συστήματος και έτσι θα μας επιστρέψει αυτό το αρχείο. Κάθε φορά λοιπόν, έχοντας το ερωτηματικό, διαβάζετε το αρχείο από το δίσκο και όχι από την cast memory που είναι στο web server. Κάνω κάτω αυτό το αρχείο, head-1 για να πάρω την πρώτη γραμμή, γιατί μπορεί να έχει ίσως κάποια άλλη γραμμή. Και κοιτάξτε ένα tip πώς ελέγχω ότι είναι αριθμός. Κάνω μια αριθμητική πράξη. Αυτό που έχω λάβει, προσθέτω το 0. Αν γίνει αριθμητική πράξη, τότε το πρόγραμμα EXPR επιστρέφει 0. Αν δεν επιστρέψει 0, τότε σημαίνει ότι αυτό δεν είναι νούμερο. Κάτι πήγε στραβά. Τι πήγε στραβά, ποιος ξέρει, κάτι πήγε στραβά, πρέπει να το ψάξουμε. Αλλά ό,τι και να γίνει, θα σταματήσει σε αυτό το σημείο. Γιατί από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα συνεχίσει παρακάτω. Η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται. Σε περίπτωση που κάποιος έχει δώσει force upgrade, τότε αυτόματα, όπως είδατε, ένα tip που κάνω εδώ, αλλάζει το online version σε 9.9.9.9, οπότε σίγουρα έχει καλύτερη έκδοση από ότι είναι το τοπικό αντίγραφο, άρα σίγουρα θα γίνει το update. Γίνεται λοιπόν το update του συστήματος. Πώς γίνεται το update? Κατεβαίνει, θα δούμε παρακάτω, τα διάφορα archive. Για παράδειγμα, βλέπετε το update του Guzu. Το κατεβάζει, πάλι με την παράμετρο δολάριο ερωτηματικό. Επιβεβαιώνει σε ένα σημείο το MD5. Βλέπετε εδώ, φέρνει και το MD5, την ψηφιακή υπογραφή. Επιβεβαιώνει την ορθότητα, md5sam.c.update.md5. Αν έχει επιστρέψει 0, σημαίνει ότι είναι όλα εντάξει. Αν δεν έχει επιστρέψει 0, σημαίνει κατεστραμμένο. Άρα σταματάμε το update process. Είπαμε, πρέπει να είμαστε σίγουροι. Όταν κάνουμε ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ασφαλώς και τις extreme καταστάσεις και πώς αυτό που θα κάνουμε θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση, όσο προβληματική και να είναι. Και η σωστή συμπεριφορά είναι να κάνει exit, μόλις συναντήσει κάποιο πρόβλημα. Μετά έχουμε κάποια σκρυπτάκια. Αν αυτό που φέραμε έχει ένα καινούριο cron tab, το ενεργοποιεί. Αν υπάρχει κάποιο αρχείο που πρέπει να εκτελέσουμε μετά το update, το εκτελεί, τελίτσα μπροστά και το script και τελειώνει αυτή η διαδικασία της εγκατάστασης. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σκριπτάκι το οποίο εκτελείται στα δικά μου distribution και αυτό το φλασάκι που εγώ έχω δημιουργήσει, αυτό το distribution μάλλον, το εκτελώ σε πολλά διαφορετικά μέρη. Δηλαδή ακόμα και στο γραφείο μου το έχω ως diskless station στον υπολογιστή μου, δεν έχω εγώ δίσκο, μπουτάρι με αυτό το φλασάκι που εγώ έχω φτιάξει, με ρυθμίσεις για το φλασάκι. Συνέχεια με το ίδιο αυτό φλασάκι το έχω ως firewall router
σε συγκεκριμένα μέρη και με αυτό το live update όλα λειτουργούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το live update, όπως είδατε από τις ημερομηνίες, από το ιστορικό που κρατάω, η πρώτη έκδοση έχει γίνει το 2018, η τελευταία έχει γίνει το 2020. Συνεχώς τα script βέβαια θέλουν συντήρηση. Δηλαδή, όταν εγώ είπα θα κάνω live update στο δικό μου distribution, που σας είπα από το 2010-11 το είχα ξεκινήσει, και δεν είχα τότε live, και κάθε φορά έπρεπε να γράφω το φλασάκι και να πηγαίνω να το αλλάζω, είπα ας πάμε στο επόμενο επίπεδο, να κάνουμε auto upgrade, αλλά δεν είχε αυτή την τελική μορφή. Αυτή είναι μια μορφή που εδώ και αρκετό καιρό χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια, μπορεί να παρατηρήσω να θέλει κάποια αλλαγή. Ας πούμε, αυτή η αλλαγή που έγινε το 2020, να σας πω ποια ήταν, ήταν η διαφοροποίηση της έκδοσης του Ubuntu. Δηλαδή, το κομμάτι του κώδικα που μπήκε αυτή η γραμμή εδώ πέρα. Δηλαδή, δημιουργήθηκε η συνάρτηση Ubuntu 18. Και αναλόγως αν έχουμε Ubuntu 18, θέτει το base update σε αυτή τη διεύθυνση, αλλιώς θέτει σε κάποια άλλη. Γιατί τον Ιανουάριο δημιούργησα και ένα live distribution σε Ubuntu 18, άρα συντηρώ τώρα δύο live distribution. Λοιπόν, αυτό ήταν το σκριπτάκι, το live update που χρησιμοποιώ. Κάποια άλλα θέματα που θα ήθελα να παρατηρήσετε, κοιτάξτε εδώ πέρα τον κώδικα και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να κοιτάμε τον κώδικα. Και σε αυτό εδώ τον κώδικα, ο οποίος είναι κώδικας από μια σελίδα στο χώρο, παρατήρησα ότι εκτός από τον κώδικα που εμφάνιζε τη σελίδα, είχε και μια έξυπνη διαφήμιση. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που εμφανίζει. Είδες τον κώδικα, βλέπεις αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αν το βλέπεις, κάνε μια αίτηση. Κάνε μια αίτηση, γιατί σίγουρα για να βλέπεις τον κώδικα σημαίνει ότι είσαι άτομο που γνωρίζει από κώδικα. Και μάλιστα τον κώδικα αυτό που εμείς εμπορευόμαστε. Άρα, κάνε μια αίτηση. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς να έχετε αυτή την περιέργεια. Όταν βλέπετε κάτι, να έχετε την περιέργεια πώς λειτουργεί. Το πιο απλό σε μια σελίδα. Προβολή πηγαίνει ο κώδικα για να βλέπετε πώς λειτουργεί αυτή η σελίδα. Που ξέρετε τι θα βρείτε. Μπορείτε να βρείτε κάτι που να σας βοηθήσει να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Τέλος, να σας δείξω για ένα λειτουργικό σύστημα, το Xerox Star του 1982, το GUI, και θα αλλάξω το share σε κατάσταση βίντεο. Προκειμένου να δείτε μία διεπαφή, το GUI λοιπόν, το Xerox, δεν το έχουμε πια βέβαια, αλλά πόσο μπροστά ήταν για την εποχή του. Όταν τα Microsoft Windows δεν υπήρχαν, ήταν το MS-DOS και έκαναν τα πρώτα βήματα τα Windows 3.1. Οπότε βλέπουμε μια οθόνη μονόχρωμη, βλέπουμε εικονίδια, βλέπουμε επιλογή φακέλων, κάποια αρκετά πρωτοποριακά στοιχεία, mouse. Υπενθυμίζω ότι τα πρώτα συστήματα με το MS-DOS δεν είχαν mouse, είχαν προλόγιο. Ήταν μια πολυτέλεια το mouse. Ενώ υπήρχαν διεπαφές, όπως Xerox Star, που όμως τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει ως τις μέρες μας, όπου είχε αυτές τις δυνατότητες. Με τα πλήκτρα μετακίνησης μπορούσες να επιλέξεις άλλο φάκελο, μπορούσες να μπεις σε κάποιο φάκελο μέσα, είχες τερματικά, είχες εκτύπωτες, μπορούσες να στείλεις κάτι για εκτύπωση, να δημιουργήσεις έγγραφα, το πάω λίγο πιο γρήγορα για να πάμε στα σημαντικά στοιχεία, να το στείλεις σε όποιον εκτύπωτη θέλεις, να διαβάσεις κάποιο έγγραφο με what you see is what you get. Βλέπετε λοιπόν ένα έγγραφο σαν PDF, μπορούμε να πούμε, εκείνης της εποχής. Εύκολη ταξινόμηση των αρχείων. Κάποιο κειμενογράφο. Και ούτω καθεξής. Και εδώ μας δείχνει πώς εκτυπώνεται κάποιο έγγραφο. Άρα, μερικές φορές βλέπετε ότι παρουσιάζονται καινοτόμα πράγματα
καινοτόμες τεχνολογίες που όμως τελικά δεν επιβιώνουν. Άρα δεν αρκεί κάτι να είναι καινοτόμο. Θα πρέπει να παρουσιαστεί και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Είδατε, αυτό ήταν πιο πριν από τα Windows, δεν κατάφερε να διεισδύσει στην αγορά. Ήρθαν τα Windows, ήρθε MS-DOS, Billy Gates και από τότε όλοι γνωρίζουμε για τα Windows. Πόσο λοιπόν θα μπορούσε να είναι διαφορετική ιστορία αν είχε παρουσιαστεί ένα σύστημα σε άλλη χρονική στιγμή. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο iLottery και θα σας δείξω τώρα την διεύθυνση. Διεύθυνση του iLottery για να πάρετε μέρος στο τεστ γνώσεων σχετικά με το μάθημα λειτουργικά στήματα για τις διαλέξεις 1 έως 7. Είμαστε στη διάλεξη 8 τώρα. iLottery. Μπορείτε να συνδεθείτε λοιπόν στο iLottery. Να ενεργοποιήσω και την κλήρωση. Για την εξεταστική του μαθήματος, εγώ σας δήλωσα και δήλωσα και στη συνέλευση ότι θα κάνω τηλεεξέταση στα μαθήματά μου. Άρα λοιπόν, για τα δικά μου μαθήματα, δεν θα χρειαστεί να έρθετε στο μάθημα. Βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι ίσως κάποια εργαστήρια θα απαιτηθούν να γίνουν, που δεν μπορούν να γίνουν με απόσταση. Αυτό τώρα θα εξαρτηθεί από το εκάστοτε μάθημα. Στα δικά μου μαθήματα θα γίνουν όλα μέσω τηλεεξέτασης. Λοιπόν, θα ενεργοποιηθεί η κλήρωση σε λίγα λεπτά. Ίσως σε 2 λεπτά το πολύ θα έχει ενεργοποιηθεί. Θα κλείσω εγώ το μικρόφωνο, θα κλείσω και την κάμερα και επιστροφή και 4. Σε 2 λεπτά θα ενεργοποιηθεί και το iLottery, οπότε μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό. Σταματάω λοιπόν το share και κάνω μια παύση το recording. Ωραία, επιστρέψαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Κάνω share το παράθυρο. Είμαστε λοιπόν στο iLottery και ας δούμε ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής της κλήρωσης. Νίκος. Νίκο, παρακαλώ στο chat με public σήμανση. Μπορείς να πεις αν βρίσκεσαι εδώ. Θέση 2 είχες. Νίκο, είσαι εδώ. Εδώ, ωραία. Ανοίγω το iExams. Ξέρεις τη διαδικασία. 30 δευτερόλεπτα. Έχεις μια βοήθεια κοινού και μια βοήθεια μπαλαντέρου. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κατάσταση διεργασίας? Suspend 6 terminated malloc block. Νίκο, έχεις 25 δευτερόλεπτα. Περιμένω την απάντησή σου. Έχεις άλλα 5 δευτερόλεπτα. Βήτα. Για να δούμε αυτό. Λάθος απάντηση. Κρίμα, Νίκο. Το μπλοκ, το μάλλον είναι. Υπενθυμίζω στο διάγραμμα καταστάσεων έχουμε την exit που είναι η έξοδος της διεργασίας, blocked, μπλοκαρισμένη διεργασία, terminated έχει σταματήσει η εκτέλεση, suspend έχει απομακρυνθεί από τον επεξεργαστή και έχει πάει πάλι στην λίστα των ενεργών διεργασιών. Το malloc είναι το πιο άσχετο. Το malloc δεν είναι η κατάσταση διεργασίας. Το malloc είναι memory allocation, δηλαδή η δέσμευση μνήμης. Άρα καμία σχέση δεν έχει το malloc με τα
προηγούμενα, όλα τα άλλα είναι καταστάσεις διεργασιών. Είπαμε μπλοκαρισμένη, τερματισμένη, κατάσταση εξόδου, σε αναστολή, ενώ το malloc είναι τελείως άκυρο. Ωραία. Σύντομη η πορεία σου στο iLottery, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Να υπενθυμίσω ότι για τις δύο βοήθειες σχετικά με το iLottery που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, το ένα είναι το Balladeer που το δηλώνεις. Balladeer, άρα δεν χρειάζεται να επιλέξεις κάποια απάντηση. Επιλέγω εγώ για σένα, σαν να λέμε. Βοήθεια του καθηγητή μπορούμε να το πούμε ότι είναι, το Balladeer. Και τη βοήθεια από το σώμα των φοιτητών, όπου οι φοιτητές ψηφίζουν σε ένα poll. Σε ένα άλλο εργαστηριακό φυλάδιο που βρίσκεται αναρτημένο στο E-Class, στην εργαστηριακή άσκηση 8, θα σου δείχνω γιατί είμαστε στην εβδομάδα 8, κάνουμε προγραμματισμό σε C, σε FreeBSD ή σε Linux, το ίδιο είναι. Και συγκεκριμένα βλέπουμε τη συνάρτηση vFork. Και βέβαια έχει και κάποια θέματα με νήματα, όπως pthread-joined. Υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά ότι στο FreeBSD δεν υπάρχει το GCC το απλό. Το GCC, άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο Zafora, θα πρέπει να δώσουμε, είμαι στο Zafora, θα πρέπει να δώσουμε GCC, πατάω tab, 9. GCC 9 είναι στο Zafora. Γιατί βλέπω ακόμα και τώρα φοιτητές να δίνουν GCC στο Zafora και να αναφανερέται το μήνυμα command not found, ότι δεν υπάρχει αυτή η εντολή, και να έχουν απορία. Και ξέρετε τι άλλο παρατηρώ? Ότι, ότι ελάχιστοι φοιτητές, έχοντας εκτελέσει GCC και βλέποντας ότι δεν υπάρχει, συνεχίζουν και δίνουν apt-get install GCC, που είναι εντολή για Linux. Αυτή η εντολή δεν είναι εντολή για FreeBSD, το apt-get install. Αυτή η εντολή apt-get install σημαίνει εγκατέστησε το GCC. Γιατί μάλλον έχουν δει στο Google GCC command not found και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένας που λέει δεν υπάρχει το GCC στον υπολογιστή σου, δώσε apt-get install και όχι μόνο apt-get install, sudo apt-get install, δηλαδή εκτέλεσε το ως διαχειριστής, γιατί ένας απλός χρήστης δεν μπορεί να εγκαταστήσει εφαρμογές συστήματος. Και δίνουν αυτή εδώ την εντολή. Η οποία αυτή η εντολή βέβαια δεν έχει καθόλου χρησιμότητα στο FreeBSD και ίσα ίσα, επειδή είναι εντολή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια του συστήματος, οι εντολές sudo συγκεκριμένα, μου έρχονται email. Οπότε λαμβάνω κατά διαστήματα email από το σύστημα, από το FreeBSD, που μου αναφέρει ότι ο χρήστης τάδε προσπάθησε εσφαλμένα να εκτελέσει μια εντολή sudo, αλλά επειδή δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή, απορρίφθηκε το αίτημά του. Και γι' αυτό το λέω ότι βλέπω πολύ συχνά αυτή την εντολή να εκτελείται. Συνεχώς λαμβάνω email ως διαχειριστής του συστήματος ότι κάποιος χρησιμοποίησε το sudo και ασφαλώς με ποιο τρόπο το χρησιμοποίησε. Βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή αυτός που το δοκιμάζει και επιμένει μερικές φορές και την άλλη μέρα και την παράλληλη μέρα, εγώ δεν του στέλνω βέβαια email ότι τι κάνεις, διάβασε λίγο το μάθημα καλύτερα, θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι εντολές που κάνουν είναι τελείως άσχετες και η αδυναμία να εκτελέσει κάποιο πρόγραμμα δεν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει, απλώς ότι δεν ξέρει πώς να το εκτελέσει. Να στέλνω email. Ξέρετε πόσες εντολές sudo, πόσοι το εκτελούν αυτό? Βέβαια θα μου πει κάποιος, κύριε καθηγητά, φτιάχνετε script. Δεν φτιάχνετε και ένα script γι' αυτό? Ίσως το κάνω. Καλή ιδέα έτσι. Να φτιάξω ένα script λοιπόν, που θα κάνει parsing τα email και όταν βλέπει ότι π.χ. ο χρήστης ECE55000 εκτέλεσε αυτήν την εντολή, να τον αφαίρει ένα μήνυμα. Εντάξει. Γιατί σας είπα, είμαι υπέρ του αυτοματισμού και ως διαχειριστής συστημάτων πιστεύω πάρα πολύ στην αυτοματοποίηση. Έχω αυτοματοποιήσει πάρα πολλά στοιχεία και θα σας δείξω επί τη ευκαιρία στο ARC, στο MDASIG. Αν πάτε στο Miscellaneous, αν μπορείτε να πάτε έτσι, όπως εγώ πήγα,
βλέπετε διάφορα σκριπτάκια που έχω δημιουργήσει. Ένα από αυτά τα σκριπτάκια, δεν το έχω ανεβάσει ακόμα, αλλά θα σας δείξω ένα σκριπτάκι το οποίο δούλεψα μέσα στο Σαββατοκύριακο και δημιούργησα. Και το οποίο σκριπτάκι, εννοείται ότι έχει δεκάδες γραμμές κώδικα, συνδέεται με το FreeBSD και επιβεβαιώνει την ορθότητα ενός λειτουργικού συστήματος FreeBSD. Αυτό εδώ το σκριπτάκι, λοιπόν, εντάχει λίγο στο δείχνω, μπορεί να εκτελεστεί σε ένα FreeBSD σύστημα και να μπορέσει να επιβεβαιώσει ότι το FreeBSD σύστημα είναι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχε έρθει από την ίδια την εταιρεία, από τον ίδιο τον οργανισμό FreeBSD. Δηλαδή, αυτό εδώ το σκριπτάκι, το οποίο έχει γραμμές 698, το δημιούργησα μέσα στο Σαββατοκύριακο, και βοηθάει να βρίσκεις κατεστραμμένα αρχεία. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί στο λειτουργικό σύστημα, στο FreeBSD που είχε το Vermio, υπάρχει ένα σερβερ Vermio ECUWGR, δεν μπορούσε να ξεκινήσει και έτσι κάποιες υπηρεσίες του τμήματος ήταν down. Και άρχισα να ψάχνω, λοιπόν, γιατί να γίνεται αυτό. Και δημιούργησα, λοιπόν, αυτό το σκριπτάκι, το οποίο βρήκε κάποια αρχεία κατεστραμμένα και έκανε αλλαγή με βάση το golden image, όπως εγώ το έχω αναφέρει. Δηλαδή, αυτό το σκριπτάκι που είχα φτιάξει, κάπου κατεβάζει το golden image, δηλαδή, κοιτάξτε, κατεβάζει από το FreeBSD για την αρχιτεκτονική που έχει, το 64-bit FreeBSD, για παράδειγμα, 12.1, κατεβάζει το base και ελέγχει όλα τα αρχεία και βρίσκει έτσι τα διαφορετικά, κάτι που δεν υπήρχε. Δηλαδή, αυτό το σκριπτάκι κάνει πολλά παραπάνω από κάποια script που κυκλοφορεί. Έξω θα το δημοσιοποιήσω, θα το στείλω εγώ στην κοινότητα του FreeBSD, γιατί θέλω να συνεισφέρω στην κοινότητα αυτή. Και θα το ανεβάσω και στη σελίδα μου στο ARC και θα μπορέσει κάποιος να κατεβάσει από εκεί. Κάποιος ρωτάει το CC. Τι κάνει? CC, λοιπόν, για να δούμε το C. Το C είναι compiler. Ας το δούμε στο Zafora καλύτερα. No input files. Okay. Το GC 9. Και αυτό αναφέρει no input files. Και εδώ λέει compilation terminated. Και είναι η διαφορά του CC με το GC? Το C είναι compiler, είναι ο C compiler. Είναι πριν το GCC, μπορούμε να πούμε. Το GCC είναι η καλύτερη έκδοση του C compiler. Βέβαια, σε κάποια distribution, το CC είναι alias για το GCC. Δηλαδή, αν εκτελέσετε CC, στην πράξη εκτελεί το GCC. Ας δούμε λίγο στο FreeBSD τι ισχύει. Κάνω quit CC και μου αναφέρει ότι βρίσκεται στην τοποθεσία user bin CC. Και βλέπουμε, λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα. Αν κάνω quit GCC, θα δούμε ότι βρίσκεται στο local κατάλογο. Άρα, το CC εδώ βλέπουμε ότι είναι από τη στιγμή που δεν είναι στο local κατάλογο, ανήκει στο base του FreeBSD, δηλαδή στη βασική δομή του FreeBSD. Αυτό το CC δεν είναι το GCC, είναι compiler C, αλλά όχι το GCC. Αν κάνουμε man CC, ενδεχομένως μας βγαίνει σελίδα βέβαια για το Clang, αλλά εντούτοις είναι ένας compiler, όχι το GCC, αυτό να ξέρετε. Για τα απλά προγράμματα που εσείς κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το CC είτε το GCC. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο φυλάδιο όπου κάνουμε forts και δημιουργούμε συναρτήσεις. Στην συνάρτηση βλέπετε time για να χρονομετρήσουμε τις διεργασίες. Wait, bid, nothing. Συνάρτηση vfork. Και threads. Να πω για μια ακόμα φορά ότι όλα αυτά τα φυλάδια συνοδεύονται από υποστηρικτικό υλικό στο YouTube. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, αν δεν μπορείτε να τα λύσετε, αν δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με αυτά, στο YouTube. Όπως μπορείτε να βρείτε και αυτό το έγγραφο στο eClass, POSIX Threads PDF, που είναι από το course 51081 CSPP, Unix System Programming, και αναφέρει για τα POSIX Threads, τι είναι αυτά τα POSIX Threads, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικά τα POSIX Threads, που τα γνωρίζει ο πυρήνας, είναι ενήματα, λοιπόν, πυρήνα, που μπορεί να τα χρονοδρομολογήσει διαφορετικά ο πυρήνας, διάφορες συναρτήσεις των POSIX Threads,
χαρακτηριστικά, ιδιότητες, πώς κάνουμε compile, πώς διαχειριζόμαστε τα threads, πώς δημιουργούμε, καταστρέφουμε, κάνουμε attach, detach κτλ. Περιγραφή για κάθε τέτοια συνάρτηση, τι να προσέξουμε, dangerous pitfalls, δηλαδή προβληματικές καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Προβληματικές καταστάσεις, λοιπόν, που θα πρέπει να τις αποφύγουμε συγκεκριμένα. Signaling another thread, possible errors και ούτω καθεξής. Είναι και αυτό ένα αρχείο που βρίσκεται στο POSIX Threads. Και μια που μιλάμε για μνήμη και θα μιλήσουμε για μνήμη στη θεωρία, να σας δείξω ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί για λειτουργικά συστήματα πριν από 2 χρόνια, το 2018, και αναφέρει για το πρόβλημα, το σχεδιαστικό πρόβλημα που είχαν επεξεργαστές της Intel και επέτρεπε κάποιον χρήστη να μπορέσει να διαβάσει μνήμη που δεν είχε δικαιώματα να διαβάσει στο Linux και στα Windows. Δημιουργήθηκαν patches στα λειτουργικά συστήματα, γιατί δεν μπορούσε να διορθωθεί στον επεξεργαστή αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να γίνει patch στο λειτουργικό σύστημα και αυτό είχε συνέπεια να υπάρχει μία μείωση της απόδοσης του επεξεργαστή, γιατί έπρεπε να γίνει κάποιος έλεγχος. Ο έλεγχος σημαίνει επιβάρηση και αν αυτός ο έλεγχος εκτελείται δεκάδες φορές το δευτερόλεπτο, τότε σημαίνει ότι έχουμε μια σημαντική επιβάρηση. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα ήταν σε επεξεργαστές της Intel και δεν μπορούσε να διορθωθεί με microcode updates. Σας είχα πει για την αρχιτεκτονική υπολογιστών ότι μπορούσαμε να έχουμε κάποια fixes των επεξεργαστών με το να δημιουργούμε, με το να φορτώνουμε κάποια microcodes. Γιατί είχαμε πει εντολές assembly, που είναι οι macro εντολές, συνδέονται με micro instructions. Αυτό δεν μπορούσε να λυθεί με αυτό το πρόβλημα και έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο λειτουργικό σύστημα, στο OS. Έτσι λοιπόν, οφειλότανε στο ότι έχουμε δύο καταστάσεις λειτουργίες, το user mode και το kernel mode. Και μια διεργασία που βρίσκεται στο user mode, αν θέλει να φορτώσει, να εκτελέσει μια υπηρεσία, ένα system call από το λειτουργικό σύστημα, τότε δίνει το αίτημά του στο πυρήνα, στο λειτουργικό σύστημα, που το εκτελεί ο πυρήνας και επιστρέφει τα αποτελέσματα. Άρα υπάρχει μια διαρκής μεταβολή, μια μετάπτωση από το kernel mode στο user mode και από το user mode στο kernel mode. Υπήρχε λοιπόν η τοποθέτηση του κοινού χώρου του kernel σε κάθε διεργασία. Η μνήμη του πυρήνα φέρει ασφαλώς κάποια μυστικά στοιχεία όπως κωδικούς, κλειδιά κρυπτογράφησης και ούτω καθεξής και δεν θα πρέπει να τη διαβάζει ο καθένας. Όμως επειδή γινόταν απεικόνιση η μνήμη του πυρήνα πάνω στη μνήμη της διεργασίας, μπορούσε κάποιος να διαβάσει αυτά τα στοιχεία. Μια τεχνική, η KSLR, χρησιμοποιούνταν για να κάνει randomize τη διεύση που τοποθετούνταν ο πυρήνας σε κάθε διεργασία, τη διεύση που τοποθετούνταν δηλαδή ο κώδικας και οι δομές δεδομένων του πυρήνα σε κάθε διεργασία, αλλά βρέθηκε τρόπος να σπάσει αυτό το randomization και να μπορεί να γίνει μια brute force τεχνική και να βρεθεί που είναι ο πυρήνας στο χώρο της διεργασίας. Χρησιμοποιώντας το speculative execution, δηλαδή την εκτέλεση υποσυνθήκη, είναι ένα αρκετά τεχνικό άρθρο. Πάντως το πρόβλημα ήταν ότι σε SAR system, δηλαδή και που ήταν πολλοί χρήστες ή πολλές διεργασίες, μπορούσε μια διεργασία να διαβάσει μνήμη άλλης διεργασίας. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα ήταν αν είχατε κάποιο hosting server, δηλαδή είχατε ένα server που το διαμοιραζόσασταν με άλλα άτομα και μπορούσε, όπως το Amazon, Microsoft Azure και Google Computer, που μπορούσε κάποιος να έχει μια διεργασία και να διαβάζει μνήμη άλλης διεργασίας. Και υπήρξαν κάποια προγράμματα, βλέπετε εδώ το speculative table lookup.c, μπορεί να το βρείτε στο Google, όπου διέβαζε αυτές τις διευθύνσεις και εξήγαγε κάποια μυστικά και κάποιους κωδικούς. Απλώς είναι ένα σημαντικό κομμάτι ασφάλειας σε ένα λειτουργικό σύστημα, δεν πρέπει να παραβλέπετε. Πόσο δε όταν κάποιος μπορεί να διαβάσει τη μνήμη του πυρήνα. Είναι από τα πιο σημαντικά bugs. Και γυρίζουμε στη χρονοδρομολόγηση. Σχετικά με τη στρατηγική χρονικής πολύπλοκης των διεργασιών, θέλω να μεταβώ σε αυτό το διάγραμμα για να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργεί η χρονοδρομολόγηση σε ένα λειτουργικό σύστημα.
Έστω έχουμε τρεις διεργασίες που καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις μνήμης. Η μία διεργασία είναι, βλέπετε, 5.000, 1, 2, 3 κτλ. Μέχρι το 5.011. Η άλλη διεργασία καταλαμβάνει θέσεις από το 8.000 μέχρι το 2003. Και η άλλη διεργασία από το 12.000 μέχρι το 12.001. Η πρώτη διεργασία ξεκινάει στο 5.000, η δεύτερη στο 8.000 και η τρίτη στο 12.000. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτελείται η πρώτη διεργασία, τη ανατίθεται ένα κβάντο χρόνου, δηλαδή από εκεί που είναι στην κατάσταση ready των διεργασιών, το state των διεργασιών, μεταβαίνει στην κατάσταση running, υποεκτέλεση, στον επεξεργαστή. Εκτελείται λοιπόν, βλέπετε η διεργασία, εκτελείται κάποιες εντολές της διεργασίας, 5.000, 1, 2, 3, 4, 5. Κάποια στιγμή τελειώνει το κβάντο χρόνου που της έχει ανατεθεί, που έχει οριστεί από το λειτουργικό σύστημα και έχει ως συνέπεια να ενεργοποιηθεί ένα interrupt μέσω του alarm. Υπενθυμίζω ότι το λειτουργικό σύστημα, όταν τοποθετεί μια διεργασία προς εκτέλεση μέσα στον επεξεργαστή, αποχωρεί από τον επεξεργαστή το λειτουργικό σύστημα, αλλά πάει και ενεργοποιεί το alarm, θέτοντας μια τιμή που μετά από αυτή τη τιμή θα δημιουργηθεί ένα interrupt, θα έρθει στον επεξεργαστή το interrupt και ο επεξεργαστής, μόλις λάβει το interrupt, θα εκτελέσει τη ρουτίνα εξυπηρέτηση αυτή τη διακοπή, που είναι η ρουτίνα εξυπηρέτηση του χρονοδρομολογητή. Μόλις εκτελεστεί λοιπόν. Μόλις έρθει το interrupt, θα εκτελεστεί η ρουτίνα αυτή και η ρουτίνα αυτή του λειτουργικού συστήματος όσο βρίσκεται στη διεύθυνση 100. Εκτελείται λοιπόν στη διεύθυνση 100, 101, 102 για να επιλεχθεί η επόμενη διεργασία από την ουρά των ready διεργασιών που θα εισέλθει μέσα στον επεξεργαστή. Στην 105 λοιπόν έχει γίνει η επιλογή, είναι η β' διεργασία, όπου εκτελείται η β' διεργασία 8001-2-3. Κάποια στιγμή η διεργασία αυτή ζητάει είσοδο-έξοδο. Υπενθυμίζω ότι όταν μια διεργασία ζητάει είσοδο-έξοδο, εκείνη τη στιγμή μπαίνει σε κατάσταση blocked και φεύγει από τον επεξεργαστή. Οπότε, μόλις μπει σε κατάσταση blocked, εκτελείται πάλι η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής, που είναι ο χρονοδρομολογητής του λειτουργικού συστήματος. Πάλι εκτελείται 101, 102, 105, επιλέγεται η επόμενη διεργασία προς εκτέλεση και αρχίζουμε την εκτέλεση αυτής της διεργασίας. 12.000, 1, 2, 3, 4, 5. Κάποια στιγμή έρχεται το interrupt από το timer του συστήματος, φεύγει αυτή η διεργασία από τον επεξεργαστή και εισέρχεται η διεργασία του λειτουργικού συστήματος, του χρονοδρομολογητή. Εκτελείται λοιπόν 100, 101, 2, 3, 4, 5. Στη συνέχεια στο 105 έχει επιλεχθεί η επόμενη διεργασία, είναι η διεργασία Α, όπου είχε εκτελεστεί μέχρι το 5005. Είχαμε διατηρήσει το state αυτής της διεργασίας και εκτελείται λοιπόν από την επόμενη εντολή. Για να διατηρηθεί το state, αρκεί να κρατήσουμε κάπου τις τιμές των καταχωρητών. Έχοντας κάπου καταγράψει όλες τις τιμές των καταχωρητών εκείνη τη στιγμή που θέλουμε να αλλάξουμε τη διεργασία, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε παγώσει τη διεργασία και μπορούμε να συνεχίσουμε την εκτέλεση ακριβώς από εκείνο εκεί το σημείο. Άρα 5005 ξεκινάει η εκτέλεση από την επόμενη εντολή, 5006, 11 και το καθεξής, και αυτό συνεχίζεται παρακάτω. Σημειώνουμε ότι όταν μια διεργασία παγώνει, διατηρούμε όλους τους καταχωρητές που είχε εκείνη τη στιγμή στη μνήμη, δεν τους αποθηκεύουμε σε ένα δίσκο, τους κρατάμε στη μνήμη και όταν ο χρονοδρομολογητής επιλέξει τη διεργασία αυτή για την εκτέλεση, αντιγράφει τις τιμές των καταχωρητών που βρίσκονται στη μνήμη στους καταχωρητές του επεξεργαστή. Η διεργασία δεν γνωρίζει ότι έχει σταματήσει την εκτέλεσή της. Νομίζει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα. Νομίζει συνεχίζει δηλαδή σαν να μην έχει συμβεί οποιαδήποτε διακοπή. Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι αν μια διεργασία διατηρεί timers, μπορεί να διαπιστώσει πόσα context switches έχουν γίνει. Αυτό ονομάζεται θεματική αναλλαγή το context switch. Δηλαδή, κάθε φορά που φεύγει κάτι από τον επεξεργαστή και εισέρχεται κάτι άλλο, είναι context switch. Μια διεργασία που χρησιμοποιεί timers μπορεί να γνωρίζει πόσες φορές έχει γίνει αλλαγή, αλλά τις περισσότερες φορές δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Για κάποια benchmark προγράμματα, βέβαια, μπορείτε να βάλετε κώδικα με timers και να σας αναφέρει πόσες θεματικές αναλλαγές γίνονται στη συγκεκριμένη διεργασία. Αιτίες για τερματισμό διεργασίας, φυλλογική ολοκλήρωση, υπέρβαση χρονικού ορίου, μη διαθέσιμη μνήμη, υπέρβαση ορίων, σφάλμα προστασίας και ούτω καθεξής. Για πολλούς λόγους μπορεί να τερματίσει μια διεργασία. Και η χρονοδρομολόγηση ή ο αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης είναι η διαδικασία κατά την οποία επιλέγεται κάθε φορά η επόμενη προς εκτέλεση διεργασία μέσα στον επεξεργαστή. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, προεκτοπιστική και μη προεκτοπιστική. Στο προεκτοπιστική σημαίνει ότι μια διεργασία μπορεί και απομακρύνεται από τον επεξεργαστή προκειμένου να έρθει μια άλλη διεργασία, δηλαδή ανήκει ο θελός.
ενώ μη προεκτοπιστική, κάθε διεργασία εκτελείται μέχρι να μπλοκαριστεί, μέχρι να ζητήσει είσοδο-έξοδο. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα της διαφοράς αυτών των δύο, θα σας πω το εξής. Ίσως κάποιοι από εσάς παίζετε μπιλιάρδο. Στον μπιλιάρδο, λοιπόν, κάποιος έχει ένα τραπέζι και παίζει μπιλιάρδο. Αν είναι μη προεκτοπιστικός ο τρόπος που παίζει στον μπιλιάρδο, τότε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πελάτες και θέλουν και αυτοί το τραπέζι αυτό που δεν υπάρχουν άλλα τραπέζια, τότε στους μη προεκτοπιστικούς, όταν αυτός ο πελάτης είτε τερματίσει το session του, δηλαδή πει έπαιξα αρκετά φεύγω, τότε θα απελευθερωθεί ή αν θελήσει να κάνει είσοδο-έξοδο, για παράδειγμα πεινάσει και πάει να φάει κάτι στο εστιατόριο, τότε αφήνει το τραπέζι και μπορεί να πάει κάποιος άλλος. Άρα στους μη προεκτοπιστικούς είναι όταν οικειοθελώς αυτός που το έχει, στην περίπτωσή μας ο πελάτης που έχει τον μπιλιάρδο, το τραπέζι του μπιλιάρδου, απομακρυνθεί οικειοθελώς ξανά και το αφήσει ελεύθερο. Ενώ στους προεκτοπιστικούς αλγορίθμους θέλει δεν θέλει το αφήνει. Ας το δούμε για παράδειγμα πάλι με τον μπιλιάρδο. Παίζει μπιλιάρδο και ενδεχομένως παίζει πολλή ώρα μπιλιάρδο. Έρχεται ο μαγαζάτορας, του λέει τέρμα, φεύγεις. Ενδεχομένως αν δεν θέλει να φύγει, έρχονται υπάλληλοι του μαγαζιού και τον βγάζουν σηκωτό. Αυτή η ανοικιοθελής παράδοση λοιπόν ενός πόρου του τραπεζιού μπιλιάρδου στην game εκδότηση είναι προεκτοπιστικός. Θέλει δεν θέλει, φεύγει. Άρα λοιπόν, με το παράδειγμα που σας έδωσα, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μη προεκτοπιστική, προεκτοπιστική. Στους μη προεκτοπιστικούς βασιζόμαστε ή σε αναμονή εισόδου-εξόδου ή σε οικειοθελής παράδοση. Ενώ στους προεκτοπιστικούς χρησιμοποιείται ένα ρολόι και θέλει δεν θέλει αφήνει τον επεξεργαστή η διεργασία. Στα σημερινά συστήματα είναι καλύτερο να έχουμε προεκτοπιστικούς αλγορίθμους, γιατί οι διεργασίες είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Σπάνια θα δούμε την καλοσύνη που θα περίμενε κανείς σε ένα σύστημα, ώστε μια διεργασία να καλεί π.χ. τη συνάρτηση YELD, μια συνάρτηση που σημαίνει παραδίδω το CPU σε κάποιο άλλο που το χρειάζεται, σε κάποια άλλη διεργασία, και δεν θα εκτελείται μέχρι να διακοπεί. Άρα λοιπόν βασιζόμαστε όλοι ότι είναι προεκτοπιστική. Ένας σωστός αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού δεν θα βασίζεται στην καλοσύνη. Θα βασίζεται σε άτεκτα δημοκρατικά κριτήρια, και τα δημοκρατικά κριτήρια είναι π.χ. η ώρα. Πόση ώρα κατέχει τον επεξεργαστή. Ή προτεραιότητες. Μπορούμε να πούμε, ξέρεις τι, προτεραιότητες. Κάτι που εκτελείται με kernel level, που έχει υψηλή προτεραιότητα, θα εκτελείται πολύ παραπάνω από μια απλή διεργασία. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια αυστηρά κριτήρια. Υπάρχει και άλλη κατηγοριοποίηση αλγορίθμων, συστήματα δέσμης, δηλαδή τα batch computing. Συνήθως είναι κάποια συστήματα που έχεις ένα script από εντολές και δεν μας νοιάζει πότε θα τελειώσουν, απλώς κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν. Ένα τέτοιο batch σύστημα είναι αυτό που ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθεί αυτό που έχω φτιάξει μέσα στα παράλληλα συστήματα, μέσα στα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας. Μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Χρησιμοποιούμε μια συστοιχεία υπολογιστών που έχει έναν scheduler, το Torque Scheduler, που εγώ έχω στήσει και έχω ρυθμίσει, και ο κάθε φοιτητής που θέλει υπολογιστικό χρόνο υποβάλλει μια εργασία μέσω ειδικού προγράμματος QSAB, όπου του δίνει ένα αριθμό προτεραιότητας και όταν έρθει η σειρά να εξυπηρετηθεί, εκτελείται στο σύστημα. Αυτό είναι στα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας. Δεν ξέρω αν θα το επιλέξετε, αν είναι υποχρεωτικό ή όχι. Πάντως θα είναι αρκετά ενδιαφέρον μάθημα για εσάς, γιατί πάει το μάθημα αυτό, το μάθημα του λειτουργικού σωμάτων, ένα βήμα πιο ψηλά και μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε παράλληλα συστήματα, είτε είναι ένα απλό σύστημα, π.χ. τετραπύρινο που έχουμε σπίτι μας, είτε ένα σύστημα με εκατοντάδες επεξεργαστές που βρίσκουμε σε συστοιχίες. Συστήματα αλληλεπιδραστικά, όπου έχουμε πολλούς χρήστες διαλογικούς, δίνουν εντολές και περιμένουν άμεσα αποτελέσματα, είναι interactive. Είναι διαλογική η συναλλαγή που έχει ο χρήστης με το σύστημα. Συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου έχουμε αυστηρές προθεσμίες πραγματικού χρόνου και άμα χάσουμε κάποια προθεσμία, τότε μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να βρούμε σε συστήματα ελέγχου πυρηνικών αντιδραστήρων, όπου υπάρχουν πολλά αισθητήρια, στέλνουν μηνύματα σε έναν επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής εκτελεί κάποιο λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει μόλις λάβει το μήνυμα, εκείνη τη στιγμή αμέσως να εκτελέσει κάποια ρουτίνα εξυπηρέτησης αυτού του εισιτηρίου. Για παράδειγμα, αν έρθει ένα μήνυμα από ένα εισιτήριο ότι
το σύστημα ψήξης έχει υποστεί βλάβη και αναμένεται να γίνει έκρηξη, πρέπει άμεσα στο νανοσεκόντα, αν γίνεται, να εκτελεστεί η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής, π.χ. να βυθίσει τους ράβδους του πλουτονίου μέσα σε κάποιο κρύο υγρό, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτά είναι σήματα πραγματικού χρόνου. Άμεση εξυπηρέτηση. Και επειδή υπάρχουν τόσο διαφορετικά συστήματα, υπάρχουν και διαφορετικοί αλγόριθμοι και διαφορετικά κριτήρια που σχεδιάζουν αυτούς τους αλγορίθμους. Χρησιμοποίηση CPU. Θέλουμε να είναι αρκετά απασχολημένη. Φόρτος εργασίας, χρόνος επιστροφής, χρόνος αναμονής, χρόνος απόκρισης. Είναι κριτήρια που μας απασχολούν όταν σχεδιάζουμε ένα τέτοιο σύστημα. Και επίσης να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και για διπλωματική εργασία, που θα μπορούσε κάποιος να έρθει μαζί να συζητήσουμε για θέματα χρονοδρομολόγησης, είτε σε ένα λειτουργικό σύστημα, είτε σε πολλά λειτουργικά συστήματα, είτε σε cloud-based computing, είτε σε embedded computing και χίλια δύο άλλα πράγματα. Κάποιος δηλαδή που θέλει, που του αρέσει ο προγραμματισμός και δεν θέλει π.χ. να ασχοληθεί με hardware ή κάτι άλλο, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε πώς να σχεδιάσουμε ένα δικό μας αλγόριθμο. Έχει ερευνητικές προεκτάσεις σε ένα τέτοιο θέμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει πανάκια, ένας τα κάνει όλα. Προτείνονται συνεχώς νέοι αλγόριθμοι. Ελάτε να το ψάξουμε μαζί, να βγάλουμε ένα ερευνητικό θέμα. Και εκτός ότι θα γίνετε πολύ καλοί προγραμματιστές σε όποια γλώσσα προγραμματισμού επιλέξετε να το υλοποιήσετε, απ' την άλλη θα έρθετε σε επαφή με κάτι αρκετά πραγματικό. Γιατί η χρονοδρομολόγηση συναντάται σε πολλά σημεία, σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο στο λειτουργικό σύστημα, είναι ακόμα και, όπως σας είπα, σε στοιχεία υπολογιστών, για παράδειγμα, και αλλού. Σεβασμός deadline, προβλεψιμότητα, δικαιοσύνη, επιβολή προτεραιοτήτων και ούτω καθεξής. Ο dispatcher, που είναι το πρόγραμμα που εκτελείται κάθε φορά που εξάγεται η διεργασία για να εκτελεστεί κομμάτι του λειτουργικού συστήματος για να επιλέξει την επόμενη διεργασία, είναι γραμμένο συνήθως assembly, γιατί θέλουμε να εκτελείται σε αρκετά λίγα μικροσεκόντ ή νανοσεκόντ. Μεγιστοποίηση χρήση CPU, μεγιστοποίηση φόρτου εργασίας, χρόνο επιστροφής, χρόνο αναμονής, χρόνο απόκρισης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι κριτήρια βάζουμε κάθε φορά στον αλγόριθμο αυτό. Αναλόγως λοιπόν την κάθε κατηγορία, όπως βλέπουμε, έχουμε και κάποια άλλα priorities, άλλες προτεραιότητες. Για όλα τα συστήματα σίγουρα θέλουμε κάποια δικαιοσύνη, επιβολή της πολιτικής, ισορροπία. Για συστήματα δέσμης έχουμε άλλες προτεραιότητες και ούτω καθεξής. Σε συστήματα δέσμης, για παράδειγμα, είναι non-preemptive, δηλαδή δεν έχουμε προχώρηση. First come, first serve. Ο πρώτος που θα κάνει το αίτημα θα εξυπηρετηθεί. Έχουμε non-preemptive, shortest job first. Δηλαδή, χωρίς προεκχώρηση ή συντομότερη εργασία πρώτα. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει ότι γνωρίζουμε πόσο χρόνο θα απαιτήσει κάθε διεργασία. Και το έχουμε δηλώσει κάπου, ότι αυτή η διεργασία συνήθως π.χ. θέλει ένα λεπτό. Κάπου δηλώνουμε κάτι τέτοιο. Ας πούμε, στα παράλληλα συστήματα, όταν υποβάλλουμε μια εργασία, υποβάλλουμε και τον χρόνο που εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί. Ένα μέγιστο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μπορεί άλλος να βάλει 15 λεπτά, άλλος 5 λεπτά, άλλος 5 ώρες. Βέβαια, για την ώρα, έτσι πως το έχω ρυθμίσει, είναι με βάση το first come, first serve. Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό, παρά μόνο λαμβάνεται υπόψη για να το κάνει kill σε περίπτωση που κάνει overuse το χρόνο. Δηλαδή, έχεις 15 λεπτά. Σε περίπτωση που η διεργασία σου εκτελείται πάνω από 15 λεπτά, σημαίνει κάτι κόλλησε, κάτι πήγε στραβά, τη σκοτώνει το σύστημα και σου έρχεται το μήνυμα. Οπότε ο τρόπος που έχω υλοποιήσει αυτή τη στιγμή τη χρονοδρομολόγηση είναι first come, first serve. Δηλαδή, όπως σε μια τράπεζα, παίρνεις ένα νούμερο, στο νούμερο 5, έρχεται από πίσω σου είναι νούμερο 6, νούμερο 7. Έτσι λοιπόν και στα παράλληλα συστήματα, μόλις υποβάλεις μια εργασία, σου δίνει είσαι το νούμερο εξυπηρέτησης 5, σου δίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό προτεραιότητας και όταν έρθει η σειρά σου εξυπηρετήσει. First come, first serve. Τα ίδια αυτά τα βλέπουμε και χωρίς τη δυνατότητα οικειοθελούς παραχώρησης, δηλαδή με preemptive, shortest remaining time first, με preemptition δηλαδή, και scheduling τριών επιπέδων. Οπότε είχαμε δει παραδείγματα με τη χρονοδρομολόγηση και είχαμε δει γενικότερα ότι ο τρόπος που τοποθετούμε τις εργασίες αλλάζει το μέσο όρο αναμονής, μέσω χρόνο ανταπόκρισης και ούτω καθεξής. Είναι παραδείγματα που πρέπει να δείτε όλα αυτά πάνω σε ασκήσεις χρονοδρομολόγησης, round robin
και ούτω καθεξής. Είναι παραδείγματα που βρίσκονται στα slides, τα περνάω λίγο γρήγορα γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της διάλεξης. Μια που αναφερθήκαμε σε νήματα στην αρχή, τα POSIX RGs είναι νήματα πυρήνα και μπορούν να χρονοδρομολογηθούν. Για παράδειγμα, βλέπετε διεργασία, διεργασία, η κάθε διεργασία έχει νήματα. Ο πυρήνας σε αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζει τα νήματα, δεν γνωρίζει την ύπαρξη νημάτων. Αυτά δεν είναι POSIX threads. Αυτά είναι threads που έχει υλοποιήσει ο χρήστης με δικό του τρόπο. Ή σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν έχει υποστήριξη POSIX threads. Ο πυρήνας επιλέγει μια διεργασία και η διεργασία αυτή επιλέγει τα νήματα. Άρα λοιπόν, έστω επιλέχθηκε η α διεργασία, εκτελείται το νήμα 1 της α, το νήμα 2 της α, το νήμα 3 της α, το νήμα 1 και το καθεξής. Ενώ δεν είναι δυνατόν να εκτελείται ένα νήμα από την α, ένα νήμα από τη β, ένα νήμα από την α, αυτό είναι άκυρο σε αυτή την περίπτωση. Ενώ στην περίπτωση που ο πυρήνας γνωρίζει τα νήματα, δηλαδή έχουμε π.χ. τύπου POSIX threads, είναι kernel threads, είναι νήματα που γνωρίζει ο πυρήνας, τότε μπορεί να χρονοδρομολογήσει ένα νήμα από μια διεργασία, ένα νήμα από μια άλλη διεργασία. Δηλαδή α1, α2, α3 μπορεί να είναι τα νήματα όλα από μια διεργασία, είτε νήματα διαφορετικών διεργασιών. Δηλαδή ένα νήμα από την πρώτη διεργασία, ένα νήμα από την επόμενη διεργασία, ένα νήμα από την πρώτη διεργασία και το καθεξής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε υποστήριξη νημάτων από τον πυρήνα. Πολλαπλές ουρές, μικρότερη διάρκεια, δίκαια κατανομή, scheduling συστημάτων πραγματικού χρόνου. Όπως σας είπα, αναλόγως τις ανάγκες μας έχουμε και διαφορετικό αλγόριθμο χρονοδρομολόγησης. Μια που είχαμε πει για πραγματικού χρόνου συστήματα, υπάρχουν τα αυστηρά και τα χαλαρά. Στα αυστηρά είναι άκρως απαραίτητο να ολοκληρώνεται μια εργασία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ στα χαλαρά συστήματα πραγματικού χρόνου απαιτείται να δίνεται προτεραιότητα σε κρίσιμες διεργασίες, αλλά και να χαθεί κάποια ο deadline δεν πειράζει. Θα μειωθεί βέβαια η απόδοση, η ποιότητα, για παράδειγμα, ακούτε MP3 ή βλέπετε ένα MP4 στο YouTube και έχει κάποια deadlines ότι πρέπει να έχουν τα δεδομένα ανά συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Αν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χαθεί το deadline και δεν έχουν έρθει τα δεδομένα, το πακέτο δεδομένων τη χρονική στιγμή, μπορεί να δει να κάνει buffering, να γυρίζει ο κύκλος ότι φορτώνει κάτι. Αλλά θα μειωθεί η απόδοση, θα μειωθεί βασικά η ποιότητα του συστήματος, αλλά δεν θα πεθάνει και κανείς, σε αντίθεση με τα αυστηρά συστήματα πραγματικού χρόνου, όπου και αν χαθεί το deadline, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διεργασίες λοιπόν σε FreeBSD, εδώ είχα δώσει την εντολή PS με τις παραμέτρους AXUW, που βλέπουμε τις διεργασίες που έχει αυτό το λειτουργικό σύστημα. Ασφαλώς το PS μπορείτε να το εκτελείτε και στο FreeBSD και στο Pleiades και στο Linux. Και σε Windows, Task Manager, μπορεί να φορτώσετε το Task Manager και να βλέπετε τις διεργασίες που έχει και μπορείτε να δείτε και τα νήματα. Και η διεργασία Idle, κάποιες φορές μπορούμε να βλέπουμε το Idle, που είναι μια διεργασία που επιλέγεται, μια dummy διεργασία NOP, όταν είναι άδεια η ουρά των Ready, για να μην έχουμε ακραίες καταστάσεις. Και ας πάμε και εντάχει να δούμε λίγο για τα λειτουργικά συστήματα για τη διαχείριση μνήμης και θα το αφήσουμε για την επόμενη φορά. Ένα σημαντικό τμήμα των λειτουργικών συστημάτων είναι η διαχείριση μνήμης και συγκεκριμένα η προστασία της μνήμης, η μνήμη που δίνεται σε διεργασίες, η μνήμη που λαμβάνεται πίσω από διεργασίες, η αντιστοίχηση μνήμης με swap file, με virtual memory κ.ο.κ. Άρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Δεύτερον, το κάθε λειτουργικό σύστημα, τα σημερινά μάλλον λειτουργικά συστήματα, έχουν εικονική μνήμη και φυσική μνήμη. Η εικονική μνήμη είναι η μνήμη που δίνεται στις διεργασίες. Όταν ξεκινάει μια διεργασία, ξεκινάει με εικονική μνήμη. Πόσο, όσο θέλει. Η εικονική μνήμη, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι απεριόριστη. Δεν μας περιορίζει κάποιος. Απλώς, όσο περισσότερη εικονική μνήμη δίνουμε, τόσες περισσότερες δομές πρέπει να διατηρούμε στη μνήμη. Γι' αυτό συνήθως δεν μπορούμε να πούμε στο λειτουργικό σύστημα αυτό, δώσω μου 64 GB, π.χ. 128 GB εικονικής μνήμης, γιατί πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες καταχωρήσεις σε κάποιο memory table. Γι' αυτό λοιπόν είναι με ένα περιόριστο, αλλά τίθεται ένα όριο ως προς τη διαχείριση. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε περιόριστη στην πράξη. Αλλά είναι κάτι επειδή είναι virtual όσο θέλετε. Έτσι λοιπόν μπορείτε να έχετε ένα σύστημα π.χ. 1 GB RAM
και κάποια διεργασία να ζητήσει 64 GB. Και εφόσον έχει ρυθμιστεί το λειτουργικό σύστημα, να τη δώσει 64 GB virtual RAM. Εφόσον βέβαια είναι εντός των ορίων που έχει θέσει και ο διαχειριστής για το μέγιστο πόσο μνήμης μπορεί να έχει μια διεργασία. Το πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή η διεργασία αρχίζει να γράφει ή αρχίζει να διαβάζει και από το δίσκο για να μεταφέρει σε μνήμη. Γι' αυτό έχει ως συνέπεια να αρχίσει να χρησιμοποιεί τη virtual memory. Όταν αρχίζει να χρησιμοποιεί τη virtual memory, το λειτουργικό σύστημα τότε τη συνδέει με πραγματική μνήμη. Δηλαδή η διεργασία στην αρχή έχει π.χ. 0 virtual memory, άρχισε να γράφει κάποια δεδομένα, να διαβάζει και σημαίνει ότι χρησιμοποίησε. Χρησιμοποίησε π.χ. 4 MB. Το λειτουργικό σύστημα τότε συνδέει 4 MB πραγματική μνήμη με 4 MB virtual memory. Υπάρχει ένας πίνακας αντιστοίχησης και λέει αυτή η διεύθυνση εικονική είναι στη διεύθυνση αυτή τη φυσική. Okay. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πίνακας αντιστοίχησης, πραγματικής μνήμης σε φυσική μνήμη. Ασφαλώς η εικονική μνήμη, virtual memory που έχει μια διεργασία, είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή μπορεί να έχει ζητήσει αρκετά gigabyte, αλλά στην πράξη θα καταλαμβάνει όλο και όλο 100 MB φυσικής μνήμης. Αυτό απαιτεί μια διαχείριση από το λειτουργικό σύστημα. Πόση φυσική μνήμη δίνω σε κάθε διεργασία. Και αυτό το detachment, δηλαδή η αποπροσάρτηση και η αποσυσχέτιση ενδεχομένως της virtual memory και της physical memory, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν κάποια στιγμή θελήσει το λειτουργικό σύστημα μνήμη, γιατί θέλουμε να φορτώσουμε και άλλες διεργασίες, τότε το κομμάτι της φυσικής μνήμης μιας διεργασίας που έχει αποφασίσει με κάποια κριτήρια ότι δεν πρέπει να είναι στη μνήμη, εκείνο το κομμάτι το αντιγράφει σε ένα αρχείο στο δίσκο που είναι το γνωστό swap file. Virtual Memory Extension, είναι το swap file, ένα εικονικό αρχείο στο δίσκο που βασικά είναι η μνήμη. Επαλευθερώνει λοιπόν τη μνήμη, άρα λοιπόν φέρει μια συσχέτιση ότι η virtual μνήμη πια δεν βρίσκεται σε physical διεύθυνση, βρίσκεται σε virtual διεύθυνση, στη virtual memory extension που είναι πάνω στο δίσκο. Αν θελήσει κάποια στιγμή να συνεχίσει την εκτέλεση αυτή η διεργασία, θα πρέπει αυτό από το δίσκο να ξανάρθει στη μνήμη. Και γίνεται αυτή η αναλλαγή συνεχώς. Αυτά θα τα δούμε βέβαια στην επόμενη διάλεξη, όπου θα δούμε ότι συνεχώς έχουμε page faults. Page fault είναι σφάλματα σελίδας. Είναι όταν μία αντιστοίχηση δεν είναι στη φυσική memory, μπορεί να είναι στο πουθενά, άρα να μην έχει καν αντιστοίχηση, άρα πρέπει να δημιουργηθεί αντιστοίχηση με φυσική μνήμη. Έχουμε page fault. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο δίσκο, άρα έχουμε πάλι page fault γιατί πρέπει από το δίσκο να έρθει στη μνήμη. Ή η διεργασία διάβασε κάποια δεδομένα από το δίσκο, θέλει να τα γράψει κάπου, δεν υπάρχει αυτή η αντιστοίχηση και πρέπει να δημιουργηθεί. Αυτό είναι το page fault. Είναι σφάλμα σελίδας, αλλά δεν είναι κακό το σφάλμα σελίδας. Άμα δεν θα σας ανοίξω τώρα το διαχειριστικό εργαλείο του FreeBSD που μας αναφέρει τα σφάλματα σελίδας ανά δευτερόλεπτο, που θα δείτε ότι είναι χιλιάδες. Ανά πάση στιγμή και τώρα εδώ που δεν κάνουμε τίποτα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, χρησιμοποιούμε το βίντεο, χρησιμοποιούμε το network interface, τη webcam, αλλά δεν κάνουμε κάποια εργασία αρκετά βαριά σε υπολογισμούς, συνεχώς έχει σφάλματα σελίδας. Δηλαδή μπορεί να είναι 10.000 σφάλματα σελίδας στο δευτερόλεπτο. Εξαρτάται βέβαια το σύστημα, γιατί αναλόγως το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται διαφορετικά τα σφάλματα σελίδας, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι αρκετά φυσιολογικό το σφάλμα σελίδας. Δεν πρέπει να μας τρομάζει. Βέβαια, αν τα περισσότερα σφάλματα σελίδας συνδέονται με χρήση του swap file, που σημαίνει ότι τα έχω στείλει όλα στο swap file, τότε κάθε σφάλμα σελίδα σημαίνει διαβάζω από το δίσκο, που σημαίνει υπάρχει καθυστέρηση. Άρα, σφάλματα σελίδα που συνδέονται με swap file είναι επιβαρυντικά για την απόδοση του συστήματος, γιατί σημαίνει πρόσβαση σε μια αργή συσκευή, πολύ πιο αργή από τη μνήμη, το δίσκο, και αυτό σημαίνει καθυστέρηση του συστήματος. Και είναι το φαινόμενο thrashing. Το thrashing είναι το φαινόμενο της υπερχρησιμοποίησης του swap file προκειμένου να καλύψουμε το κενό σε μνήμη. Και ίσως το έχετε δει αν έχετε κανένα μηχάνημα Windows 10 με 2 GB RAM. Λίγο πολύ και εγώ έχω βρει κάπου τέτοια μηχανήματα, γιατί δεν μπορούμε να τα κάνουμε update, γιατί έτσι μας τα είχαμε πάρει πριν πάρα πολλά χρόνια. Θα δείτε ότι κάποιες στιγμές αρχίζει και γράφει πάρα πολύ το δίσκο. Δηλαδή τρέχει Windows 10 σε μηχάνημα του 2008, με SSD δίσκο, και όμως συνεχώς γράφει, διαβάζει από το δίσκο, γιατί τα 2 GB δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις απαιτήσεις σε μνήμη που έχουν τα Windows 10. 4 GB θα θεωρώ άκρος ελάχιστο. Βέβαια, αν αναγκαστικά έχεις 2 GB και Windows 10, θα βιώσεις και το thrashing, οπότε πρέπει να έχεις μια ιόδια υπομονή μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες. Νομίζω είμαστε όμως
Εντάξει, έχουμε κλείσει τις 2 ώρες. Μπορούμε να μεταβούμε και στο τελευταίο κομμάτι, όχι της διάλεξης. Περισσότερα στην επόμενη διάλεξη για τη virtual memory. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, virtual memory. Και πολύ έξυπνο αυτό που πώς το είχαν σκεφτεί, virtual memory. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Πάμε quiz, λοιπόν. Όσοι από εσάς τους φοιτητές θέλετε να πάρετε μέρος στο iQuiz, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης στο ARC. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να κάνετε login, άρα κάποιος που το βλέπει στο YouTube και δεν είναι φοιτητής του Πανεπιστημίου δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος, έτσι κι αλλιώς είναι live και μόνο τώρα λειτουργεί. Μετά το iQuiz δεν λειτουργεί. Μπορείτε να αρχίσετε να συνδέσετε στο iQuiz. Ωραία. Όσο λοιπόν... έχει εμφανιστεί ένα σφάλμα στις ερωτήσεις, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν μας δείξει καμία ερώτηση, θα ξανασυνδεθούμε στο quiz. Θα περιμένουμε εδώ το. Εμφανίστηκε και το μήνυμα ότι δεν μπόρεσα να φέρω ερωτήσεις για τις διαλέξεις. Συμβαίνει και αυτό κάπου. Θα το ξαναφορτώσουμε σε περίπτωση που κολλήσει. Πάντως να σας πω, να σας εντάχει. Σήμερα, MPS, 8 η ώρα, συνδέστε στο κανάλι του Zoom που σας έχουμε δώσει τη διεύθυνση. Σας δίνεται ένα θέμα, έχετε ανοιχτό το e-class. Είναι MPS, είναι σε κώδικα, πρέπει να γίνει στο FreeBSD. Θα πρέπει να ξέρετε πώς να μεταφέρετε αρχεία από το FreeBSD στο μηχάνημά σας και να τα ανεβάσετε στη συνέχεια. Και ήρθαν ερωτήσεις και ξεκινάει το iQuiz. Καλή επιτυχία να έχετε. Θα κλείσω την καταγραφή. Δεν θα ανέβει το υπόλοιπο στο YouTube. Παραμένω βέβαια στο κανάλι. Άρα κλείνω σε αυτό το σημείο την καταγραφή για το YouTube. Stop recording, λοιπόν.